Αυτό το βίντεο αποτελεί προέκταση του ε, άλλου βίντεο που έχω ανεβάσει, ε, στο οποίο μιλάω για, την, ε, για το ηλεκτρικό πεδίο και για τις δυναμικές γραμμές. Καλό είναι πρώτα να δεις το άλλο βίντεο και μετά να γυρίσεις σε αυτό. Λοιπόν, εδώ θέλω να δούμε αυτό που λέγεται, το μέγεθος που λέγεται ένταση ηλεκτρικού πεδίου. Συμβολίζεται με το κεφαλαίο γράμμα ε, είναι διάνυσμα και μετρείται σε νιουτον ανακουλόμπ. Έχω δανειστεί την εικόνα που είχα στο άλλο βίντεο. Έχω ένα φορτίο λοιπόν Q κεφαλαίο. Το φορτίο αυτό λέγεται φορτίο πηγή. Και σε διάφορα σημεία γύρω από αυτό το φορτίο Q κεφαλαίο έχω βάλει ένα υπόθεμα, ένα δηλαδή φορτίο Q μικρό. Α πούμε, μάλιστα ότι αυτό το φορτίο είναι θετικό. Αν το βάλω σε αυτό το σημείο, θα δεχτεί μια δύναμη προ τα δεξιά, συγγνώμη, ακτινικά προ τα έξω. Αν το βάλω σε αυτό το σημείο, θα δεχτεί μια άλλη δύναμη. Αν το βάλω σε αυτό το σημείο, θα δεχτεί μια άλλη δύναμη και ούτω καθεξής. Άρα, σε διάφορα σημεία γύρω από το φορτίο Q κεφαλαίο, τοποθετώντα το φορτίο Q μικρό, αυτό δέχεται δύναμη. Ποιο είναι το πρόβλημα, αν μείνουμε μόνο στο μέγεθο που λέγεται δύναμη, το πρόβλημα είναι το εξή. Θα το κάνω εδώ δεξιά για να το καταλάβει. Αν λοιπόν έχουμε όντω ένα φορτίο Q κεφαλαίο πηγή, αυτό εδώ λοιπόν το φορτίο, το Q κεφαλαίο που παίζει το ρόλο τη πηγή, και εμεί σε κάποια απόσταση από αυτό το φορτίο βάλουμε, όπω είπαμε, το υπόθεμα, αυτό εδώ το φορτιάκι, το Q μικρό. Το πρόβλημα είναι το εξή. Εάν το φορτίο αυτό είναι Q θα δεχτεί μια δύναμη ακτινικά όπως είπαμε προς τα έξω F. Τι θα συμβεί όμως αν κάποιος αντί να βάλει φορτίο Q που δέχεται λοιπόν τη δύναμη F βάλει ένα φορτίο 2Q δηλαδή διπλάσιο φορτίο. Αν προφανώς εδώ βάλεις σε αυτό το σημείο ένα φορτίο 2 φορές το Q αυτό που θα συμβεί θα είναι ότι η δύναμη που θα δεχτεί αυτό το φορτίο θα είναι διπλάσια 2F. Και αν κάποιος θέλει να βάλει ένα φορτίο 3Q, αν κάποιο βάλει ένα φορτίο 3Q, δηλαδή τρει φορέ το φορτίο που είχε πριν, τότε η δύναμη θα γίνει τριπλάσια. Και ούτω καθεξή. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι υπάρχει σε εισαγωγικά ένα μικρό πρόβλημα. Η δύναμη είναι ένα πολύ ωραίο μέγεθο, αλλά εξαρτάται κάθε φορά από το φορτίο που εσύ βάζει. Βάζει Q, υπάρχει δύναμη F. Βάζει 2Q, 2F και ούτω καθεξή. Πώ μπορούμε να απαλλαγούμε από αυτή τη διαδικασία, Μπορούμε να απαλλαγούμε εάν πάρουμε το πηλίκο φορτιο που εσυ βαζει βαζει q υπαρχει δυναμη f βαζει 2 q 2 f και ουτω καθεξη πω μπορουμε να απαλλαγουμε απο αυτη τη διαδικασια μπορουμε να απαλλαγουμε εαν παρουμε το πηλικο f q αν εσύ λοιπόν πάρει το πηλίκο F δια Q, τότε θα παίζει κάποιο ρόλο αν εσύ διπλασιάσει το φορτίο. Προφανώ όχι, γιατί αν εσύ διπλασιάσει το φορτίο, θα διπλασιαστεί και η δύναμη και το πηλίκο αυτό θα μείνει πάλι το ίδιο, γιατί το 2 με το 2 θα φύγει. Αν εσύ τριπλασιάσει το φορτίο, θα τριπλασιαστεί και η δύναμη και πάλι τα τριάρια θα φύγουν και θα μείνει F δια Q. Άρα, μπορούμε να κάνουμε λοιπόν το εξή. Αντί να μιλάμε για τη δύναμη που δέχεται ένα φορτίο Q, να μιλάμε για το μέγεθος που λέγεται δύναμη αναμονάδα φορτίου. Λοιπόν, αυτό το μέγεθος λέγεται ε, συμβολίζεται με το γράμμα ε και λέγεται ένταση ηλεκτρικού πεδίου. Η μονάδα μέτρησής του προφανώς, αφού το ε είναι F δια Q, η μονάδα μέτρησής του θα είναι τα νιούτον ανά κουλόμπ. Έτσι, νιούτον ανά κουλόμπ. Η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου λοιπόν μας απαλλάσσει από, την, ε, από, τη δύναμη, έτσι, μας απαλλάσσει από το μέγεθος που λέγεται δύναμη. Από εδώ και πέρα λοιπόν τι μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να λέμε το εξή. να λες έχει ένα φορτίο Q κεφαλαίο, αυτό λοιπόν το φορτίο είναι το φορτίο πηγή. Και από εδώ και πέρα μπορούμε να λέμε ότι σε αυτό το σημείο αυτό το φορτίο δημιουργεί μια ένταση έτσι. Και να την υπολογίζουμε. Ας πούμε για παράδειγμα εδώ μπορεί η ένταση να βγει 10 νιούτον ανακουλόμπ. Αν πάμε σε ένα άλλο σημείο, ας πούμε εδώ, θα βγει η ένταση, θα υπάρχει μια άλλη ένταση, ας πούμε ε τόνος. Με την ίδια λογική μπορούμε να την υπολογίσουμε, αυτή μπορεί να βγει, ξέρω εγώ, 20 νιούτον ονακουλόμπ. Αν πάμε σε ένα σημείο άλλο, η ένταση θα είναι κάπως έτσι, θα βγει, ξέρω εγώ, θα μπορεί να υπολογιστεί και να προκύψει ότι είναι 5 νιουτόν κουλόμπ Και ούτω καθεξή. Προφανώ όσο απομακρυνόμαστε το πεδίο από το φορτίο, τόσο μικρότερη θα είναι η ένταση. Το σχήμα που έχω κάνει δεν είναι σωστό, αλλά για να καταλάβει τη λογική του. Συνεπώ, η ένταση ενό ηλεκτρικού πεδίου. Α το ξαναγράψει τον τύπο εδώ. Η ένταση λοιπόν ενό ηλεκτρικού πεδίου δεν είναι τίποτα άλλο παρά το πηλίκο τη δύναμη που θα δεχτεί ένα υπόθεμα, εάν το βάλουμε σε ένα σημείο προ το υπόθεμα αυτό. ε να θυμάσαι ότι η ένταση, όπω είπα και στο άλλο βίντεο, είναι πάντα εφαπτώμενη στι δυναμικέ γραμμέ. Που σημαίνει ότι αν εγώ έχω μία δυναμική γραμμή, α πούμε, κάπω έτσι, έτσι, τότε σε ένα σημείο τη η ένταση είναι εφαπτώμενη. Το διάνυσμα τη ένταση είναι εφαπτώμενο. Αν πάω εδώ, α πούμε, η ένταση θα είναι κάπω έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι ο ορισμό ε α πούμε. Λοιπόν, αυτό είναι ο ορισμό τη ένταση του ηλεκτρικού πεδίου. Σε επόμενο βίντεο θα σου δείξω πως από αυτόν τον τύπο μπορείς να γράψεις, να υπολογίσεις αυτό που λέγεται ένταση, σημειακού, ε, ένταση ηλεκτρικού πεδίου από σημειακό φορτίο. Έτσι, είναι πολύ εύκολο και θα το δεις, ε, θα προκύψει ένας μαθηματικός τύπος που μοιάζει με τον νόμο Κουλόμπ. Λοιπόν, καλή συνέχεια, καλό διάβασμα.